Έλατε τώρα να γνωρίσουμε το 50ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσιάζει στο αναγνωστικό κοινό το βιβλίο In Memoriam τα Αρμενάκια, το οποίο αφορά την γενοκτονία των Αρμενίων. Περισσότερα γι' αυτό θα μας πει ο διευθυντής του σχολείου και φίλος, ο Στάθης Ταξίδης. Καλησπέρα, Στάθη. Καλησπέρα, Θεοδωρά, καλησπέρα στους ακροατές του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ο Στάθης Ταξίδης είναι ο διευθυντής του σχολείου, του 50ου, το οποίο πού βρίσκεται, Στάθη? Βρίσκεται στην Άνω Πόλη, ακριβώς δίπλα στο ναό των Αγίων Αναργύρων, στην έξοδο στην Πορτάρα, λίγο πριν το επταπύργιο. Και παρουσιάζεται το βιβλίο το οποίο αφορά τη γενοκτονία των Αρμενίων. Περί τι μας πρόκειται? Είναι μια ζωντανή μαρτυρία. Καταρχάς να πούμε πώς προέκυψε αυτό το βιβλίο. Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου καριέρας στα σχολεία κάνω εκδηλώσεις για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Τα τελευταία 2 χρόνια λόγω της πανδημίας αυτές δεν μπορούν να γίνουν διαζώσεις, αλλά πριν 3 χρόνια σε μια από αυτές τις εκδηλώσεις, η οποία περιλαμβάνει πολλά πράγματα, προέκυψε και το βιβλίο αυτό με τίτλο Τα Αρμενάκια. Τα Αρμενάκια είναι μια εμπειρία ενός παιδιού 12 ετών το 1915 του Στάθη Χριστοφορίδη, όπου μπροστά στα μάτια του εκτυλίχθηκε ένα αποτρόπο έγκλημα στο πλαίσιο των γενοκτονικών σχεδίων των Οθωμανών στον Πόντο. Εκεί λοιπόν, σε ένα χωριό ορεινό της Ματσούκας, στην Κουνάκα, στο βαχάρι της Κουνάκας, φέραν οι Τούρκοι 600 αρμενάκια, 600 παιδιά Αρμενίων, και απέκοπταν 40 από αυτά σε ομάδες των 40, φωνάζοντας Τούρκους από τα γειτονικά χωριά, οι οποίοι τα έπαιρναν και δυστυχώς τα εκτελούσαν κατά τον πιο φρικτό τρόπο, σπάζοντας τα κεφάλια τους με πέτρες. Τα ξέντυναν, είναι τραγικό, είναι συγκλονιστικό. Άνθρωποι δεν μπορούν να το διαβάσουν, πλένε. Ο συγκεκριμένος ήταν αυτόπτης μάρτυρας αυτό το γεγονόταν, ήταν ο Χριστοφορίδης. Ήταν αυτόπτης μάρτυρας ο Στάθης Χριστοφορίδης. Αυτή την εμπειρία ο Στάθης, ο Χριστοφορίδης, την έγραψε ένα χρόνο πριν πεθάνει. Την κατέγραψε. Ο Στάθης Χριστοφορίδης μας άφησε μια τριλογία. Σπουδαία έργα στην ποντιακή διάλεκτο, τα οποία ο γιος του τα τύπωσε, ο Χριστόφορος, ο Χριστοφορίδης, τα τύπωσε σε βιβλίο. Ένα από αυτά τα κομμάτια ήταν τα Αρμενοπούλια. Εγώ ρώτησα τον Χριστόφορο: Χριστόφορε, τι σου είπε ο πατέρας σου για αυτό το κείμενο? Αυτό ήταν το τελευταίο κείμενο που μου παρέδωσε, μου είπε. Και όταν το διάβασα, λέει, συγκλονίστηκα. Το ρώτησα: Πατέρα, ντό λες? Ντό είναι όταν το γράφεις? Και μου είπε: Πατέρα, τι είναι αυτά που γράφεις? Και μου απάντησε: Ατά, όπως γράφτα τα έτσι είναι. Όπως τα γράφω, έτσι είναι. Είναι συγκλονιστικό. Γράφτηκε στην Ποντιακή. Στην Ποντιακή, Χριστόφορος. Ναι, ο Χριστόφορος μας το άφησε στην Ποντιακή αυτό. Είναι συγκλονιστικό το φινάλε, όπου λέει ότι εκείνα όλα τα μωρά σαν έναν εβδομάδαν εκοβάλεσαν και σκότωσαν τα με τα λιθάρια. Τα κουβάλεσαν και τα σκότωσαν με τις πέτρες. Ετελείωσαν τα. Ένα τώρα 68 χρόνια. Είναι τώρα 68 χρόνια. Ιστερνά, ας ένα χρόνο, εμάς πάει κατέστρεψεν. Άλλους οι φαρναβαζούν και πόρεσαμε να πάμε. Μετά λέει από ένα χρόνο και εμάς μας κατάστρεψαν. Άλλους οι φαρναβαζού στο παρχάρι, αυτό δεν μπόρεσαμε να πάμε. Εκείνα, του μωρίων τα κεφαλόπα, εκείνα, των παιδιών τα κεφαλάκια, ακόμα λέω, εκεί είναι. Στα πέτρα της Σαμψοράς ευρύουνταν. Στις πέτρες της Σαμψοράς βρίσκονται. Και φωνάζουν: Ελάτε, πάρτε μας. Καταλήγει το κείμενο, το οποίο γράφτηκε, σας λέω, το 1983, στην Ποντιακή διάλεκτο. Εμείς, ως σχολείο, το εκδώσαμε. Ο Μιλόν έκανε την εισαγωγή, έγραψε μια ιστορική εισαγωγή, και οι καθηγήτρες των ξένων γλωσσών του σχολείου μας ανέλαβαν
την μετάφρασή του στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά. Βρήκαμε και άλλους εθελοντές, οι οποίοι το μετέφρασαν και στα τουρκικά, και στα αρμενικά, και στα ρωσικά. Και, το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κυριακίδη, μπορείτε να το βρείτε εκεί, μπορείτε να το βρείτε από το σχολείο, μπορεί κανείς να έρθει να το πάρει από το σχολείο, Στάθη. Ναι, μπορεί να έρθει και κάποιος να το πάρει από το σχολείο, μπορεί και από τις εκδόσεις Κυριακίδη. Ναι. Είναι μια μαρτυρία, το βιβλίο συνοδεύεται και από φωτογραφίες, γιατί φωτογραφίσαμε τον τόπο όπου έγινε το έγκλημα, υπάρχουν φωτογραφίες. Και βέβαια το τμήμα χαρτογραφίας εδώ στο Πανεπιστήμιο, ένας φοιτητής, διδακτορικός φοιτητής, μας έκανε και ένα λεπτομερέστατο χάρτη της περιοχής. Μάλιστα. Ο οποίος περιλαμβάνεται μέσα σε ένα διπλούμενο χάρτη. Είναι ένα κερί. Ναι, είναι ο τίτλος «In Memoriam, τα Αρμενάκια». Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου. Αυτός είναι ο τίτλος. Είναι ένα κερί στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν στη γενοκτονία, Αρμενίων, Ποντίων, Ασσυρίων και όλων των ανθρώπων. Εμείς αυτό δεν το κάνουμε για να οξύνουμε πνεύματα κλπ. Αλλά ωστόσο η μνήμη πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να αναζητούν και τα νέα παιδιά και οι άνθρωποι πρέπει να αναζητούν τις γενεσιουργούς αιτίες που οδηγούν στις γενοκτονίες, στους ξεριζωμούς, σε ολοκαυτώματα, να αναζητούν τις αιτίες, να τις αναγνωρίζουν και να αγωνίζονται για να τις αποφεύγουν. Στάθη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Στάθη Ταξίδη, σε ευχαριστώ. Στάθη Ταξίδη, ένας άνθρωπος ο οποίος ερευνάει την ιστορία, την ψάχνει την ιστορία, και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο, το In Memoriam, τα Αρμενάκια, θα το βρείτε από τις εκδόσεις Κυριακίδη, θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Και μάλιστα, επιτρέψτε μου, σε κάθε σχολική βιβλιοθήκη.